δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα σπίτια μας και βρωμάει πάρα πολύ. Ο Δήμος τι κάνει? Ενώ πήραμε πάρα πολλές φορές τηλέφωνο και δεν δίνει σημασία. Δεν πάει άλλο. Αυτό τονίζουν δημότες σε διάφορες γειτονιές του Ηρακλείου αναφορικά με την έντονη δυσοσμία που προέρχεται από τα φρεάτια, με αρκετούς να μην μπορούν να βγουν έξω από τα σπίτια τους. Βρώμα εισοδεία. Έχουμε καταντήσει να τρώμε και να κάνουμε μετό. Η αδερφή μου έκανε χθες δύο φορές και παραλίγο να την πάω στο νοσοκομείο. Έχει πάθει τάση εμετού. Δηλαδή θα αρρωστήσουμε στο τέλος. Παίρνουμε τηλέφωνο, όχι δάρθαμε, το έχουμε δώσει. Λέω γιατί δεν το μεταφέρετε στον κύριο δήμαρχο αυτό. Μου λέει να πας, λέει εσύ στο δήμαρχο, μου λέει. Με αυτόν τον τρόπο έτσι από μου είπε τώρα. Ναι, τώρα μια. Ναι. Με συνδέσανε με ένα τηλέφωνο, κάτσα να σου δώσω με ένα άλλο, κάτσα να μου δώσω και το τελευταίο που μου δώσανε τον επεύθυνο, δεν το πιάνει κανένας το τηλέφωνο. Λίγο να λιποθυμίσω να πω, ίσως να είναι και λίγο. Δεν είναι, είναι ανυπόφορη η κατάσταση. Κάτι πρέπει να γίνει γιατί δεν πάει άλλο, πολύ απλά δεν πάει άλλο. Να κάνουμε εδώ, να βγάλουμε ένα πανό, να το βγάλουμε. Να ξαπλώσουμε κάτω στο δρόμο, να ξαπλώσουμε στο δρόμο, άμα το θέλουν να το κάνουμε κι αυτό. Αφού στην Ελλάδα που ζούμε είναι η κατάσταση αυτή. Πρέπει να κάνουμε σπίτι μας, θα αρρωστήσουμε εδώ. Κάτοικοι των Πατελών είναι πυρκεμανία με τη δραματική κατάσταση που βιώνουν εδώ και τρεις εβδομάδες, με τους ίδιους να κάνουν λόγο για τριτοκοσμικές καταστάσεις και για διαφορία της ΔΕΗ να δρομολογήσει λύσεις. Και αυτά μυρίζουν όλα και οι κάδοι πρέπει να ερχόντουσαν από το Δήμο και τα καθαρίζανε όλα. Τώρα δεν έρθει κανείς. Τώρα κανείς εδώ πέρα. Μάλλον φραμμένα αυτά είναι, δεν ήρθαν φέτος να βρίξουν ένα φάρμακο μια φορά, να τα αυτό. Όλα σκουπίδια είναι εκεί μέσα. Εδώ, αυτό είναι απόβλητα εκεί πέρα, το στρογγυλό. Όταν τα ανοίξει, δεν προλαβαίνει να κυνηγά τι κατσαρίδε. Πράγματα εδώ, βρώμα δεν βλέπει. Και εσεί οι ίδιοι που ήρθατε τώρα, δεν την ακούτε τη βρώμα? Κυνηγούσα κατσαρίδε μέσα από το σπίτι. Μέσα, 3 η ώρα τα μεσάνυχτα. Στο τέλο τη οδού Γερονιμάκη, η αγανάκτηση δημοτών για την έντονη δυσοσμία χτυπά κόκκινο. Σε όλα τα φρέατα, όχι μόνο σε αυτά εδώ, και σε άλλε γειτονιέ. Περνά και βγάζει μια βρουτσίλα, μια βρώμα. Δεν πρέπει να καθαρίζονται. Πληρώνομαι για αυτά. Πληρώνομαι καθαρισμό και τέτοια. Πού το? Ειδικά επειδή τώρα το καλοκαίρι καθόμαστε λίγο έξω το βράδυ, η βρώμα αυτή δεν μας αφήνει. ΔΕΗ, έλα εδώ. Τι άλλο να πούμε, κυρία μου, τι άλλο να πούμε. Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, εγώ έχω απελπιστεί πια. Ήδη έχει γίνει η διαδικασία της, του διαγωνισμού και άμεσα ο εργολάβος θα αναλάβει σε συνδυασμό με την υπηρεσία μας για να αποκαταστήσει όλες αυτές τις ζημιές ή τα φραξίματα τα οποία υπάρχουν στους αγωγούς. Σε λίγες ημέρες θα τρέξει εργολαβία ύψους 60.000 ευρώ για τον καθαρισμό των φρεατίων και των σχάρων, δηλώνει ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ. Είναι όλα αυτά τα φραξίματα τα οποία σας είπα έχουν δημιουργηθεί από αυτού του είδους τα υλικά ή αυτά που πετάνε πολλές φορές και οι δημότες είτε στην τουαλέτα είτε στα φρεάτια του Δήμου. Και δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φραξίματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, η καθαριότητα δεν μπορεί να γίνει και τους καλοκαιρινούς μήνες και γίνεται τώρα πριν από τις βροχές του φθινοπόρου, ώστε να είναι έτοιμο να μην έχουμε προβλήματα είτε από πλημμύρες είτε από διάφορα άλλα φαινόμενα.